Εθνική Ελλάδος λοιπόν έχει να υπερασπιστεί κεκτημένα το αργυρό μετάλλιο, τη δεύτερη θέση στο μουντομπάσκετ της Ιαπωνίας το 2006, όταν σταμάτησε μόνος τον τελικό από την πυραυλοκίνητη τότε Ισπανία. Η εθνική ομάδα βεβαίως έχει να επιδείξει και ένα χάλκινο μετάλλιο στο περσινό πρωτάθλημα, το ευρωπαϊκό, το ευρωμπάσκετ της Πολωνίας. Ένα χάλκινο μετάλλιο που ήρθε παρότι η εθνική μας είχε τέσσερις σημαντικές απουσίες. Δύο από αυτούς, ο Διαμαντίδης και ο Τσαρτσαρής, επέστρεψαν, είναι εδώ. Βέβαια δεν λείπουν τα προβλήματα τραυματισμών. Πάμε όμως να δούμε ένα σύντομο, ένα γρήγορο προφίλ των 12 εκλεκτών του Γιώνας Καζλάουσκας για αυτό το 16ο μουντομπάσκετ. Τελευταία μεγάλα εθνικά ραντεβού του μπάσκετ εκτός Ολυμπιακών Αγώνων, η εθνική κατάφερε να κερδίσει δύο μετάλλια. Αργυρό στο μπάσκετ της Ιαπωνίας πριν από 4 χρόνια, χάλκινο πέρσι στο ευρωμπάσκετ της Πολωνίας. Φέτος στην Τουρκία έχει βάλει στόχο ένα ακόμη μετάλλιο στην έκτη της συμμετοχή σε τελική φάση παγκοσμίου πρωταθλήματος. Και δείχνει ότι μπορεί να τα καταφέρει. Έχει όλα εκείνα τα στοιχεία που την κάνουν ικανή να πρωταγωνιστήσει σε μία ακόμα μεγάλη διοργάνωση. Πληρότητα σε όλες τις θέσεις, ομοιογένεια, παίκτες με θέληση, παίκτες με εμπειρία, παίκτες με ψυχή, μα πάνω απ' όλα καταξιωμένο προπονητή. Ο Γιώνας Καζλάουσκας έχει περάσει τη δική του αγωνιστική φιλοσοφία στους παίκτες και αυτό φαίνεται ξεκάθαρο στο γήπεδο. Ο καθένας έχει αποδεχτεί το ρόλο του στην ομάδα και λειτουργεί για το καλό του συνόλου. Διαμαντίδης και Νίκα Λάθης έχουν αναλάβει τον οργανωτικό τομέα. Πανούλης και Ζήσης τον εκτελεστικό. Κάτω από τα καλάθια δεσπόζει η εμπειρία των Μπουρούσης, Χορτσιανίτη, Φώτση και Τσαρτσαρή. Σε συνδυασμό με τη θέληση και την δίψα για διάκριση των Καϊμακόγλου και Μπουγιούκα, η εθνική κάτω από τις δύο ρακέτες γίνεται ατρόμητη. Ενώ λύσεις στην επίθεση αναμένεται να δώσουν από τη θέση 3 και υπερπέρογλου Πρίντεζης. Με μια ματιά πάντως στο ρόστερ της Εθνικής καταλαβαίνει κανείς ότι αυτή η ομάδα είναι ικανή για το καλύτερο. Από ό,τι έδειξε και στα φιλικά προετοιμασίας, έχει τρομερή ευκαιρία και έφεση στην επίθεση, εκεί όπου ανέκαθεν αντιμετώπιζε πρόβλημα. Και στην άμυνα όμως η Εθνική βγάζει απίστευτη ενέργεια και διάθεση στο παρκέ. Υπάρχουν στιγμές που το μπάσκετ της ελληνικής ομάδας είναι σχέδια απόλαυση. Και τέτοιες στιγμές ανυπομονούμε να ζήσουμε και στο φετινό μουντομπάσκετ της Τουρκίας. Το ταξίδι προς την κορυφή του κόσμου ξεκίνησε. Απολαύστε το! Αυτό ήταν το σύντομο προφίλ της Εθνικής Ελλάδος. Πάμε να δούμε και τους πέντε αντιπάλους τους σε αυτόν τον τρίτο όμιλο του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος που διεξάγεται στην Άγκυρα. Είναι βεβαίως η Τουρκία των πέντε παικτών στο NBA. Έχει τη μεγαλύτερη εκπροσώπηση από την ευρωπαϊκή ζώνη, η Τουρκία μετά τη Γαλλία, στο καλύτερο πρωτάθλημα του κόσμου, στο NBA. Από εκεί πέρα είναι η Ρωσία, χωρίς Κυριλένκο, αλλά με την παλιά φρουρά, με Χριάπα, Μπίκοφ, Μόνια. Η Ρωσία που φαίνεται βεβαίως αποδυναμωμένη. Το Πουέρτο Ρίκο, πάντα υπολογίσιμο, πάντα ταλαντούχο, με επικεφαλής βεβαίως τον σούπερστάρ τον Αρόγιο. Η Κίνα, χωρίς τον Γιάο Μίνκ, φαίνεται ιδιαίτερα αποδυναμωμένη. Αυτός ήταν άλλωστε και η κολόνα της επί χρόνια. Χωρίς τον NBA Γιάο Μίνκ, η Κίνα φαίνεται σίγουρα αποδυναμωμένη. Ο πρώτος εύκολος, όπως όλοι ελπίζουμε, αντίπαλος σήμερα στις 4 το μεσημέρι. Και βεβαίως μια χώρα, η ακτή Ελεφαντοστού, η οποία φημίζεται για το ποδόσφαιρό της, για τους ποδοσφαιριστές της, αλλά όχι για το μπάσκετ της. Μοναδικός αναγνωρίσιμος ίσως παίκτης της ακτής Ελεφαντοστού είναι ο Αμαγκού, ο οποίος είναι γαλλοθρεμένος, αγωνίζεται στη Γαλλική Ρουάν και έχει περάσει και από τη δική μας καβάλα. Το όμιλος είναι ο όμιλος της Ελλάδας. Εκτός από την εθνική μας, τον όμιλο συμπληρώνουν η διοργανώτρια Τουρκία, η Ρωσία, η Κίνα, το Πουέρτο Ρίκο και η ακτή Ελεφαντοστού. Η Τουρκία θέλει να επαναλάβει ότι και το 2001, όταν και είχε διοργανώσει το Ευρωμπάσκετ. Οι γείτονες είχαν κατακτήσει τότε το αργυρό μετάλλιο και σε κάτι τέτοιο ευελπιστούν και τώρα. Μπορεί τα μεγάλα τους αστέρια να μην είχαν και τις καλύτερες επιδόσεις με τις ομάδες τους, όμως ονόματα όπως η Αρλάν, του Τσερί και βέβαια Τούρκογλου, μόνο με αλητεία δύναμη δεν μπορούν να χαρακτηριστούν. Με την καθοδήγηση του προπονητή Μπόγκταν Τάνιεβιτς και τη συμπαράσταση του κόσμου, αυτή η ομάδα μπορεί να πρωταγωνιστήσει στο φετινό μουντομπάσκετ. Όποιος νομίζει ότι η πολική αρκούδα έχει πέσει σε χειμερή ανάρκη, πλανάται πλάνη νικτρά.
Μπορεί να μην έχει την έγκλη της πάλι ποτέ Σοβιετικής Ένωσης, όμως οι Ρώσοι μετά το 1994 δεν έχουν καταφέρει και λίγα. Δύο αργυρά μετάλλια σε παγκόσμιο κύπελο το 1994 και το 1998 δεν μπορούν να θεωρηθούν λίγα. Οι αποσίες σημαντικές, καθώς ο προπονητής David Blatt δεν θα έχει στη διάθεσή του τους Κυριλένκο και Χόλντεν. Παρ' όλα αυτά, με τον NBA Τιμοφέη Μοσγκόφ και τον εξαιρετικό φόργο της CSKA Μόσχας Βίκτορ Κρυάπα, οι αρκούδες είναι αρκετά δυνατές για να ξαναμπούν σοβαρά στη διεκδίκηση ενός μεταλλίου. Η Κίνα με απότατο γίγαντα Γιάο Μινγκ έχει χάσει μεγάλη από τη δύναμή της. Οι Κινέζοι έχουν συνεχή παρουσίαση πέρα από μια 8η θέση στο μπάσκετ του Τορόντο το 1994. Ο προπονητής Bob Dunwald θέλει να δώσει την ευκαιρία σε πολλούς νέους παίκτες να αποκτήσουν εμπειρία σε μεγάλες διοργανώσεις με απότερο σκοπό να ξεπεράσουν τον εαυτό τους μήπως και καταφέρουν κάτι καλύτερο από μια 8η θέση. Με 11 συμμετοχές στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Καλαθοσφαίρισης, το Puerto Rico είναι μια από τις ομάδες που δύσκολα θα πάρουν απουσία σε μεγάλη διοργάνωση τα τελευταία χρόνια. Αν και δεν πρωταγωνιστεί συνεχώς, φροντίζει ανατακτά χρονικά διαστήματα να κάνει αίσθηση με την παρουσία της. Ο Κάρλος Αρόγιο, παίκτης των Utah Jazz, αποτελεί έναν από τους καλύτερους γκάρτ και γενικά από τους καλύτερους παίκτες του Puerto Rico αυτή τη στιγμή. Αποτελεί βασικό εργαλείο της εθνικής ομάδας του Puerto Rico και το ίδιο συμβαίνει και τα τελευταία χρόνια στο NBA. Το Puerto Rico ελπίζει σε ένα πλασάρισμα μέσα στην οκτάδα και θα προσπαθήσει με νύχια και με δόντια για να τα καταφέρει. Η Ελεφαντοστού είναι η πιο άπειρη ομάδα του τρίτου ομίλου, καθώς είναι μόλις η δεύτερη της συμμετοχή σε παγκόσμιο κύπελλο. Οι προσδοκίες δεν είναι μεγάλες και αυτό το ξέρει πολύ καλά ο προπονητής της, Ράντουολ Νεσαρτζή. Αυτό που ελπίζει είναι να παρουσιάσει ένα πολύ καλό σύνολο που θα αντισταθεί όσο μπορεί και αν η τύχη τα φέρει βολικά, να κάνει την υπέρβαση και να πλασαριστεί στην πρώτη τετράδα. Κάτι που στα μάτια όλων μας φαντάζει από δύσκολο έως κατόρθωτο. Αυτή είναι η αντίπαλη της εθνικής μας στον τρίτο όμιλο του Μουντομπάσκετ, οι αγώνες του οποίου διεξάγονται στην Άγκυρα. Ένας όμιλος σίγουρα βατός, στόχος της εθνικής είναι σαφέστατα η πρώτη θέση που θα κριθεί πιθανότατα στον αγώνα της Τρίτης εναντίον της οικοδέσποινας της διοργανώτριας Τουρκίας, το πιο δύσκολο παιχνίδι. Η πρώτη θέση αυτού του ομίλου οδηγεί σε πάρα πολύ καλά μονοπάτια μέχρι την τετράδα. Αυτά θα τα πούμε αργότερα. Θα πάμε αμέσως μετά το διαφημιστικό διάλειμμα στην παρουσίαση και των άλλων τριών ομίλων, να δούμε και τις υπόλοιπες 18 ομάδες αυτού του 16ου Μουντομπάσκετ. Ένα σύντομο διαφημιστικό. Πρώτος όμιλος στην Κεσάρια, 6 ομάδες. Πρώτα απ' όλα η Σερβία, νεανική ταλαντούχα. Οι Σέρβοι βεβαίως με ένδοξο παρελθόν, με 2 χρυσά μετάλλια, αλλά και καλό παρόν, ελπιδοφόρο παρόν, τρίτη θέση στο Ευρωμπάσκετ της Πολωνίας, πέρσι στην Πολωνία οι Σέρβοι, με καθοδηγητή τον πρωτομάστορα, τον πατριάρχη των Σέρβων προπονητών, τον Ντούσαν Ίβκοβιτς και προπονητή του Ολυμπιακού από φέτος. Βεβαίως μεγάλο στάρ τον Μίλος Τεόντοσιτς, παίκτη του Ολυμπιακού. Σερβία λοιπόν ένας υπολογίσιμος αντίπαλος για όλους, έχει στόχο και αυτή το βάθρο. Από εκεί και πέρα, Αργεντινή με απουσίες κυρίως του μεγάλου Μανού Τζινόμπιλι, αλλά και τελευταία στιγμή με την απουσία του Νοτσιόνι. Η Αργεντινή θα είναι αποδυναμωμένη σε σχέση με αυτό που γνωρίσαμε στις τελευταίες διοργανώσεις. Έρχεται από αργυρό το 2002. Γερμανία ζει την μετανοβίτσκι εποχή. Χωρίς τον Ντίρκ Νοβίτσκι, οι Γερμανοί σίγουρα έχουν αποδυναμωθεί πάρα πολύ. Μετά είναι η Αυστραλία των γνωστών μας Νίλσεν που ήρθε από φέτος στον Ολυμπιακό, αλλά και τον Άλεξ Μάριτς που ήρθε στον Παναθηναϊκό. Η Αυστραλία δυνατή, έχει χάσει βέβαια τα πρωτεία τώρα από τη Νέα Ζηλανδία στην Οκεανία, αλλά είναι πάντα υπολογίσιμη. Η Αγγόλα, η παραδοσιακή αφρικανική μπασκετική δύναμη, και η Ιορδανία στην παρθενική της εμφάνιση σε παγκόσμιο πρωτάθλημα μπασκετ. Να τους δούμε. Καντήρ Χασαρίνα στην Κεσάρια είναι το γήπεδο το οποίο θα φιλοξενήσει στο Ευρωμπάσκετ της Τουρκίας τις 6 ομάδες του πρώτου ομίλου. Αργεντινή, Αυστραλία, Γερμανία, Σερβία, Αγγόλα και Ιορδανία. Στόχος και των 6 ομάδων να πάρουν το εισιτήριο για την επόμενη φάση, αποφεύγοντας όμως την τέταρτη θέση, εκείνη που θα τις φέρει αντιμέτωπες στον επόμενο γύρο με την Αμερική. Η Αργεντινή, παρά την απουσία του Μανού Τζινόμπιλι, παραμένει το φαβορί για την κατάληψη της πρώτης θέσης στον όμιλο. Διαθέτει έμπειρους παίκτες με θητεία στο NBA, όπως η Λουίς Κόλα, Φαμπρίτσιο Μπέρτο, Κάρλος Ντελφίνο. Ενώ στον Άσο βρίσκεται και ένας από τους κορυφαίους playmaker των ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων, ο Παύλο Πριχιόν της Ρεάλ Μαδρίτης.
Προπονητής Αργεντινής ο Σέρχιο Νάντες, ο οποίος το 2007 οδήγησε την Αλμπισελέστε στην κατάκτηση του ασημένιου μεταλλίου στους Παναμερικανικούς Αγώνες και στο χάλκινο μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Πεκίνου το 2008 και στους Παναμερικανικούς το 2009. Η δευτεραθλήτρια Ευρώπη, η Σερβία, σίγουρα θέλει να βάλει τη σφραγίδα της και σε παγκόσμιο τουρνουά. Οι παίκτες του Ντούσαν Ίφκοβιτς, παρά το νεαρό της ηλικίας τους, δείχνουν απίστευτη ωριμότητα στο παιχνίδι τους, τόσο στην άμυνα όσο και στην επίθεση. Τεόντοσιτς, Τέπιτς, Κρίστις, Βελίσκοβιτς, Κέσελη, πεντάδε ικανή να σκοτώσει κάθε αντίπαλο. Ενώ ο τεχνικός της ομάδας Ντούσαν Ίφκοβιτς είναι ο μοναδικός προπονητής του Μουντομπάσκετ που έχει στην κατοχή του χρυσό μετάλλιο σε παγκόσμιο πρωτάθλημα. Για δεύτερη συνεχόμενη μεγάλη διοργάνωση, η Γερμανία θα παραταχθεί χωρίς τον Ντίρκ Νοβίνσκι. Παρ' όλα αυτά, δεν αναμένεται να αντιμετωπίσει πρόβλημα όσον αφορά στην πρόκρισή της στην επόμενη φάση. Και αυτό διότι ο προπονητής της ομάδας, Ντίρκ Μπάουερμαν, έχει καταφέρει να δημιουργήσει ένα πειθαρχημένο και αξιόμαχο σύνολο, στηριζόμενο στη νέα γενιά των Γερμανών, Μπέντζινγκ, Σάφατζικ, Στάιγκερ. Στη δύναμή της κάτω από τα καλάθια, εκεί που δεσπόζουν οι David Anderson, Matt Nielsen και Alex Maritz, θα στηριχτεί η Αυστραλία για μια καλή παρουσία στη φετινή διοργάνωση. Μαζί με τον Playmaker, τον Blazers, Patrick Mills, οι Αυστραλοί δείχνουν να μπορούν να πάρουν το εισιτήριο για την επόμενη φάση. Μία από τις πιο σταθερές παρουσίες στα παγκόσμια πρωταθλήματα με 6 συμμετοχές είναι η Αγγόλα. Μόνιμη πρωταθλήτρια στα Παναφρικανικά πρωταθλήματα, 10 χρυσά σε 16 τουρνουά, εκπροσωπεί επιμονή μου βάσεως το αφρικανικό μπάσκετ στις διεθνείς διοργανώσεις. Είναι ομάδα που σουτάρει πολύ από την περιφέρεια, ελείψη αξιόπιστων ψηλών. Για την παρθενική τη συμμετοχή σε μούντο μπάσκετ ετοιμάζεται η Ιορδανία, η οποία εξασφάλισε την παρουσία της στην διοργάνωση, τερματίζοντας τρίτη στο Πανασιατικό Πρωτάθλημα του 2009. Διαθέτει υψηλά κορμιά στη ρακέτα, χωρίς όμως την ανάλογη εμπειρία. Γι' αυτό και δύσκολα αναμένεται να αποφύγει την τελευταία θέση του γκρουπ. Εδώ είναι και το σημερινό πρόγραμμα των αγώνων του πρώτου ομίλου που γίνονται στην Κεσάρια. Στις 4.30 Αυστραλία εναντίον Ιορδανία, στις 7 Αγγόλα Σερβία και στις 9.30 το καλύτερο παιχνίδι αυτού του ομίλου σήμερα Γερμανία εναντίον Αργεντινής.